Κυρία Δερμητζάκη, καλημέρα σας, πώς είστε? Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Καλά, καλά, μια χαρά. Χαίρομαι που είστε καλά. Χαίρομαι που επιστρέφετε. Χαίρομαι που ο σκοπός αυτή τη φορά πραγματικά για όλους τους δικηγόρους είναι ιερός, για εκείνους οι οποίοι πλήττονται αυτή την ώρα. Και νομίζω ότι είναι από εκείνες τις πράξεις που πραγματικά ως αλληλεγγύη αξίζει να υποθούν, για άλλη μια φορά να μνημονευθούν. Ακριβώς, ακριβώς. Τα έσοδα λοιπόν της παράστασης θα μαζευτούν για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Είναι μια κίνηση πολύ σπουδαία που κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος και η Θεατρική του Ομάδα. Έτσι κι αλλιώς έχει δηλώσει το παρόν ο Σύλλογος και παλιότερα με τέτοιες πράξεις. Ελπίζω να ανταποκριθεί ο κόσμος, να έρθει να δει έτσι κι αλλιώς μια πολύ ωραία παράσταση από μια πολύ δυνατή ομάδα από το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου. Να απολαύσει, να ψυχαγωγηθεί και με τον τρόπο του να συμβάλλει όπως μπορεί ο καθένας και για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάθει αυτές τις ζημιές. Μου δίνετε τη δυνατότητα να επαναλάβω για άλλη μία φορά μέσα από και τις δικές σας αναφορές, κυρία Δερμητζάκη, ότι αυτό το κύμα αλληλεγγύης για άλλη μία φορά σαρώνει όλη την Κρήτη, με την καλή την έννοια σαρώνει, καθώς φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σύλλογοι και δικηγορικό σύλλογο Ηρακλείου βρίσκονται σε αυτή πραγματικά τη φάση, δηλαδή να συγκεντρώνουν βοήθεια, είτε χρηματική, είτε βοήθεια που είναι σε νερό, σε κλινοσκεπάσματα, σε ρούχα, σε τροφή συσκευασμένη, κυρίως νερό ωστόσο για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι περνούν δύσκολα. Και σας ευχαριστώ που με αφήσατε να κάνω αυτή την, να ανοίξω αυτή την παρένθεση για να το υπενθυμίσω για άλλη μια φορά. Έτσι όποιος λοιπόν το επιθυμεί μπορεί να έρθει σε επικοινωνία και με Δήμους και με άλλες φορείς όπου το ακούει, για να μπορεί όπως μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. Λοιπόν, Τάλος, να μιλήσουμε λίγο για τον Τάλο. Ναι, λοιπόν, ο Τάλος είναι ένα έργο που έχει γράψει ο δικηγόρος ο Μιχάλης Σφακιανάκης, ο οποίος παίζει φυσικά και είναι και στην παράσταση, παίζει το Σιλινό. Είναι μια απόπειρα σεβαστικού δράματος, την έχει ονομάσει ο κύριος Σφακιανάκης. Εγώ θα πω ότι είναι ένα εξαιρετικό κείμενο, ένα εξαιρετικό έργο με μια πολύ σωστή δραματουργία και πάρα πολύ επίκαιρο έργο επίσης. Και ξέρετε, τα καλά έργα είναι και πάντα διαχρονικά. Είναι ένα κείμενο στην κριτική διάλεκτο. Ο Μιχάλης Σφακιανάκης ξέρει πολύ καλά να τη χειρίζεται αυτή τη διάλεκτο, έτσι κι αλλιώς. Ένα κείμενο που ρέει, ο λόγος του ρέει πάρα πολύ, όπως και η κριτική διάλεκτος ρέει. Και με ένα story που λέει ότι οι αργοναύτες θαλασσοδερμένοι φτάνουν στην Κρήτη, έτσι. Ακριβώς. Εκεί τώρα συμβαίνουν διάφορα. Περιμένουν τον Τάλο. Η Ήρα έχει στείλει τους σατήρους και το Σιλινό να ειδοποιήσουν τον Ιάσονα και τους αργοναύτες να φύγουν για να μην τους βρει ο Τάλος. Ο Τάλος είναι ο φύλακας της Κρήτης, αυτό το ρομπότ της μυθολογίας. Και συμβαίνουν διάφορα τώρα μέσα στο έργο. Ο Ιάσονας, αγνήσιος άνδρας, αρνείται να συμμορφωθεί. Όταν όμως φτάσει ο Τάλος, η Μύδια αναλαμβάνει την εξόδωσή του. Τα πώς και τα γιατί τα εξηγεί η Ήρα και η Σάτηρη. Πιστοί ακόλουθοι του Σιλινού. Έτσι, σε μια περίληψη, έτσι. Ναι, μα βέβαια, εννοείται. Να πούμε ότι υπάρχει μια πλήρης απομυθοποίηση των ηρώων, και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον στο κείμενο του Μιχάλη του Σφακιανάκη. Απομυθοποίηση σχεδόν όλων των ηρώων, ειδικά του Ιάσονα, δηλαδή, που θεωρείται ανδρείος και έχει κάνει τόσες πολλές ηρωικές πράξεις. Απομυθοποίηση του Τάλου φυσικά, απομυθοποίηση της Μύδιας, γενικώς όλων των ηρώων. Μια απομυθοποίηση που νομίζω ότι τη βλέπουμε καθημερινά και στη δική μας ζωή, έχοντας έναν άνθρωπο ψηλά, ξαφνικά βλέπουμε πώς απομυθοποιείται και πώς με κάποιο τρόπο, ας πούμε ότι βγαίνουν πάρα πολύ τα κομικά του στοιχεία στην επιφάνεια, γιατί μέσα από την τραγικότητα που βιώνουν οι ήρωες πάνω στη σκηνή, πάντα βγαίνει η κομικότητα
σε εμάς τους θεατές από κάτω. Και όπως σωστά είπα την κυρία Δερμιτζάκη πριν από λίγο, είναι διαχρονικό το έργο αυτό, διότι αν θέλει κάποιος να το προσαρμόσει στα σημερινά δεδομένα, στα χθεσινά δεδομένα, τώρα να μην πάω στο αύριο γιατί θα πει κάποιος κοίταξε κάνει την πυθία, αλλά όποιος θέλει να προσαρμόσει αυτή την παράσταση σε δεδομένα που υπάρχουν, δεν θα πέσει και πολύ έξω. Όχι βέβαια, πάντα έχουμε ήρωες εντός εισαγωγικών οι οποίοι καθημερινά απομυθοποιούνται. Έχουμε ήρωες οι οποίοι γίνονται ήρωες μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα, οι οποίοι στην πραγματικότητα και στην ουσία δεν είναι ήρωες, έτσι. Είναι πλασματικοί ήρωες. Είναι, ο Ιάσονας, ας πούμε, είναι με τα όπλα του, με τα σπαθιά του και με τα όργανα που έχει στα χέρια του γίνεται ήρωας και όχι ουσιαστικός ήρωας με την ψυχή του. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Ο ένας γίνεται ήρωας με τα λεφτά του, ο άλλος γίνεται ήρωας γιατί μπορεί να πήρε μια θέση, μια καρέκλα σε κάποιο κρατικό μηχανισμό. Όλοι αυτοί οι ήρωες πέφτουν σιγά σιγά, απομυθοποιούνται στα μάτια μας. Και νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς έχει και αυτή τη διαχρονικότητα και αυτή την, είναι τόσο επίκαιρο αυτό το συγκεκριμένο κείμενο. Μέσα βέβαια από ένα πολύ πολύ μεστό λόγο και ξαναλέω, έχει μια κομικότητα το έργο, υπέροχη κομικότητα. Έχει, νομίζω ότι είναι από τις πιο ωραίες κωμωδίες που έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, εγώ θα ξαναπώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που την έχει γράψει ο Μιχάλης Σπαγιανάκης. Λοιπόν, 14 του Σεπτέμβρη θα πω. 9:30 και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Η γενική είσοδος, όπως έχει ανακοινώσει ο Δικηγορικός Σύλλογος, 10 ευρώ. Και έσοδα της παράστασης, τα οποία θα διατεθούν, και έτσι θα κλείσουμε, για άλλη μια φορά να το υπενθυμίσουμε, για τη στήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Θεσσαλία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Μόνο να πω πολύ πολύ γρήγορα ότι τα σκηνικά και τα κουστούμια τα έχει κάνει η Βουλία Επιτροπάκη, την υπέροχη μουσική ο Διονύσης ο Παπαμίτσος, το σχεδιασμό των φώτων ο Αντώνης ο Αλεξάκης, και φυσικά συμμετέχουν οι ηθοποιοί που είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου και είναι όλοι εξαιρετικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ όλους σας. Και εγώ σας καλά ευχαριστώ, να είστε, κυρία Δερμιτζάκη. Να είστε καλά. Καλά να είστε.